μετά από διαδικασία συνένεσης των μεγάλων κομμάτων. Αυτό δεν έγινε για διάφορους λόγους. Τα θεσμικά είναι θεσμικά. Τόσο είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Οπότε συζητάτε μαζί του. Για να δούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να έχει λόγο και σχέση με. Προφανώς. Αυτό είναι το αυτονόητο και το φυσιολογικό, ορθολογικό που λένε. Λειτουργία πολιτική. Όμως να δούμε επί της ουσίας αυτά τα έρμα 11 δισεκατομμύρια. 11,5. Διότι εσείς μας λέγατε, αν καλά θυμάμαι και το θυμάμαι πολύ καλά, ότι από αυτά παιδιά πάρουμε 3. Να βάλουμε στα κόκκινα δάνεια και τα υπόλοιπα θα τα ρίξουμε. Έχουμε δουλειές. Θα τα ρίξουμε, ξέρω εγώ, για την ανάπτυξη, θα τα βάλουμε σε διάφορους τομείς κτλ. Εχθές, και παρά την κριτική που ασκείται στο ζήτημα των τραπεζών, κατάλαβα από τον κύριο Τσίπρα, αν δεν είναι έτσι, μου το λέτε, αλλά κατάλαβα από τον κύριο Τσίπρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι το καθοδηγείται προς τα εκεί. Προς? Προς τις τράπεζες. Όχι. Διότι το 3 δεν φτάνει. Ναι. Αν καλά καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλα τα κόκκινα δάνεια. Το θέμα με τα 11 δις είναι ένα δίλημα, ναι, στο οποίο πρέπει να αποφασίσουμε ευθέως. Mm. Η πλευρά η δική μας λέει ότι αυτά τα χρήματα είναι ταγμένα από τα καταστατικά και θεσμικά στο να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν δυνάμει για θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τις τράπεζες. Η ιδέα της κυβέρνησης, και αυτό και τραβήξαμε τη διαχωριστική γραμμή, η ιδέα της κυβέρνησης να επανέλθουν στον ESM ως πιστοληπτική γραμμή μιας μετέπειτα αν χρειαστούν, είναι μια επιλογή η οποία είναι πολύ λανθασμένη από την κυβέρνηση. Γιατί, θα σας πω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι χρησιμοποιεί χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για να ξανανοίξει ένα θέμα το οποίο δεν προσωπικά θεωρώ ότι δεν γίνεται, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους, η οποία θα δημιουργήσει και πιθανότατα ένα νέο μνημονιακό πλαίσιο, μια νέα συμφωνία. Άρα χρήματα τα οποία έχει δανειστεί η χώρα επανέρχονται για να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο συμφωνίας νέου τύπου. Mm-hmm. Άρα αυτή η επιλογή είναι πολύ λανθασμένη. Έχει όμως μια ανάγκη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Δεν είπε κανείς αν έχουμε ή δεν έχουμε. Είπαμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει. Διότι είναι χρήματα τα οποία τα έχει δανειστεί η χώρα. Θα το βγάλουμε από πάνω μας, να διαγράψουμε ως κομμάτι του χρέους. Ας πούμε. Πού είναι ένα αξιοπρεπές ποσό. Η ανάκτηση ή διαγραφή μέρους του χρέους μέσω του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ θα πρέπει να σας θυμίσω το εξής. Ότι εμείς έχουμε ασκήσει δρυμία κριτική στην ιδέα ότι από αυτά τα 50 δις, τα 25 δις τα πήραν οι τράπεζες έναντι μετοχών ή εγγυήσεων μετοχών. Αυτά τα χρήματα θα ανακτηθούν και πρέπει να ανακτηθούν και η γνώμη δική μας είναι να ανακτηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος, να είναι και 30 και 35 αν οι μετοχές κρατηθούν και πουληθούν όταν πρέπει. Αυτό έχει σημασία διότι είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Η κυβέρνηση έκανε ένα ολίσθημα τότε στην αύξηση της μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank όταν επέτρεψε να πωλούνται οι μετοχές σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή την οποία την απέκτησε το αγοράς. Άρα δεν παίζουν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που διατυπώθηκε χθες για να κλείσω αυτό το θέμα από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ευθύς. Αυτά τα χρήματα έχουν ένα σκοπό, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τα κόκκινα δάνεια ή για να συζητήσουμε για κάποια ενθάρρυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων, δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο πεδίο ρυθμίσεων μνημονιακών παράτασης ή δίθεν αναχρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας. Κρατήστε αυτό για να δούμε τι χρήματα